τελικά πάρτε με, θέλετε να μας ακούτε μόνο ή να ακούτε μουσική ή και τα δύο ταυτόχρονα. Για να ξέρετε τι να κάνουμε. Άλλοι λένε μίλα, άλλοι λένε θέλουμε μουσική, άλλοι σηκωφόρεψε. Εγώ εντάξει, ό,τι μπορώ σηκώνομαι. Να στείλουμε χαιρετισμού στη Ζάκυνθο που λένε να, για κάποια εκπομπή εκεί. Όταν έρθει πρόσκληση λοιπόν από τη Ζάκυνθο, ναι, πολύ ευχαρίστω. Ήδη υπάρχει μια πρόσκληση από την Κάλυμνο και ευχαριστούμε αν μας ακούει ο φίλος ο Ραφαήλ. Πολλοί φίλοι μέσα, γίνεται ένας χαμός. Τη Μαρία από την Κύπρο δεν έχω δει σήμερα. Έχει πάρει απουσία γιατί η Μαρία είναι μια φανατική θαυμάστρια της εκπομπής και σήμερα δεν έχει μπει μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τη λέει θα τρίβει τα γένια του, λέει. Τα χέρια του ο πυριόχος, λέει ο Παναγιώτης από τη Ζάκυνθο. Θα μας καλέσετε λοιπόν, Παναγιώτη, να έρθουμε και να γίνει και η κουμπούλα εκεί. Θέλω να πω στον αέρα. Έχω πολύ έκο. Okay. Θέλω να πω στον αέρα ότι ο μάνατζερ αυτός που λέγαμε πριν από την Τουρκία μου έστειλε μήνυμα και θέλει η Βάσο να πάει στην Τουρκία. Okay, αν μας ακούει λοιπόν, τον έκανε και φίλο στο Facebook, ας επικοινωνήσει λοιπόν μαζί της να πάει στην Τουρκία. Είδες τελικά καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις, ότι χαίνουν και δουλειές. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, εδώ μας ρωτάει κάποια φίλη αν ποτέ είχες πρόβλημα με κάποια σχέση σου όταν είχες κάνει γυμνή φωτογράφηση ή μεστισιακή τέλος πάντων. Όχι. Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά όχι, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, βασικά είναι η δουλειά σου. Έτσι, εντάξει, είναι, οπότε έτσι αναγκαστικά ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σου πρέπει να ξέρει ότι είναι μέρος της δουλειά σου. Είτε να κάνει κάποια αισθησιακή φωτογράφηση, είτε ημίγυμνο, είτε οτιδήποτε, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Που δεν ξέρουν και μπερδεύονται. Δεν έχει καμία σχέση φωτογράφηση γυμνή που να βλέπουν με το τίτλο. Όντως, δηλαδή, αυτό να και το Playboy τώρα που βγήκε, να το διαφημίσουμε κιόλας, γιατί είναι στο, ήταν, ήσουν και πριν δύο τεύχη ή τρία. Πόσα τεύχη ήταν, όπως ήσουν. Δύο. Οκτώβρη ήσουν. Τρία. Όχι, δεν ήμουν Οκτώβρη, ήμουν. Τέλος πάντων, χάσαμε την παραλίπτωση. Λοιπόν, Δεκεμβρίου. Όχι. Σεπτεμβρίου, ψέματα. Α, γι' αυτό. Δεκεμβρίου ήταν σαν σε φίλη μου, γι' αυτό. Λοιπόν, και ήσουν και τώρα που βγήκε το καινούριο Playboy, είχε ένα τη Δήμητρα Αλεξανδράκη και την Άρτεμις στην Αστεριάδη. Τα κορίτσια με τα τατού. Ήμουν και στο προηγούμενο που ήταν τα 17 καλύτερα εξώφυλλα. Και τα 17 καλύτερα. Το προηγούμενο τεύχος ήταν αυτό. Ναι, που ήταν το Playboy. Το χάσα. Κάποιος να μου το φέρει, παιδιά, το προηγούμενο Playboy, δεν το είδα. Ναι, είχε μέσα τα 17 λοιπόν, καλύτερα εξώφυλλα. Αυτό λέω ότι αυτό είναι κάποια δουλειά. Δεν είναι ότι προσβάλλει τον άλλον. Και στην τελική, εδώ το Playboy, γιατί το αγοράζω, δεν είναι το ίδιο με το Playboy του εξωτερικού. Που είναι πάρα πολύ γυμνό, ας πούμε, και έχει διάφορα άλλα. Εδώ εσείς βγαίνετε πιο σεμνές, ας πούμε. Φίλε Κωστή, ναι, θα σας φάνε Τούρκοι τέτοια κορίτσια, γιατί από τη στιγμή που τις ζητάνε και τους προσφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα επαγγελματικά στο modeling, γιατί να μην πάνε εκεί. Γιατί και ο φίλος μου ο Δανίλ εδώ ήταν τόσο καιρό και δεν έκανε καμία δουλειά και τώρα έχει πάει στην Τουρκία και γίνεται πανικός με αυτό. Οπότε και με την κρίση αυτή που έχουμε και δουλειές δεν υπάρχουν στο modeling, να μην λέμε και ψέματα, εντάξει. Ό,τι μπορούν κάνουν. Στην τελική δουλειά τους είναι, όπου υπάρχει χρήμα, πάμε. Έτσι είναι με τις δουλειές. Η γνώμη σου λέει, η γυμνή φωτογράφηση ισορροπεί σε μία λεπτή κλωστή από το να χαρακτηριστεί πορνό, να προσέχεις. Ναι. Ευχαριστούμε. Απλά εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γυμνό, όχι το πορνό, το γυμνό αυτό που κάνω. Δηλαδή για μένα είναι κάτι πολύ όμορφο, δεν φαίνεται στα μάτια μου ούτε πορνό ούτε τίποτα. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Μα και εγώ αυτό που είδα, γιατί είχα δει και είδα και αυτό το τεύχος και το προηγούμενο που έχεις κάνει ήταν πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν κάτι πονηρό. Κάποιος ήρθε, ποιος ήρθε, ήρθε και ο Αλέξανδρος Νότας, όλοι εδώ λοιπόν. Θα μαζευτούμε πολύ σήμερα από ό,τι βλέπω. Γίνεται ένας πανικός. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο έρωτας τι σημαίνει για σένα? Τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή σου δίνει ενέργεια, ζωή. Δίνει πολύ δύναμη να κάνω πολλά πράγματα. Δημοσιοποιείς τη σχέση σου. Δηλαδή, όταν είσαι με κάποιον άνθρωπο, το λες, βγαίνει, ας πούμε. Όχι, δεν προτιμώ να το πω γιατί υπάρχουν πολλές γλώσσες, πολλά κακά συστήματα. Καλά, εδώ σου βγάζουν σχέσεις χωρίς να έχεις κάνει, ας πούμε. Ναι. Με το που είμαι
είμαι με κάποιον άνθρωπο, τον πιάνω και του λένε διάφορα που αυτό που θα τα πει ούτε καν με ξέρει, ας πούμε. Αμέσως έχει σχέση και δεν θα ξεχάσω, θα το πω στον αέρα, δεν θα πω το όνομα βέβαια, ότι κάποια στιγμή στο ΣΥΣΑ, ένα καλοκαίρι που είχε έρθει, ναι, ήταν κάποιο ποδοσφαιριστή. Ναι. Και προσπαθούσαν οι φωτογράφοι να σε βγάλουν κοντά του. Ναι, ναι. Για να βγάλουν ότι έχει σχέση μαζί του. Και το κάνανε. Και το κάνανε βέβαια. Καταφέρανε. Καταφέρανε. Αν και δεν είναι, γιατί πολλοί θα καταλάβουν ποιο είναι. Όχι, δεν όχι. Ισχύει, δεν. Μα ξέρω, απλά λέω αυτό ότι κοίταξε να δει καμιά φορά τα παιχνίδια που γίνονται. Δηλαδή ότι ναι, ναι, μπορεί να πάει να μιλήσει έναν άνθρωπο, είτε γιατί είναι φίλο σου, είτε γιατί θα το γνωρίσει, θα συστήσουν. Ναι, ναι, ναι. Και αμέσω α πούμε σε ζευγαρώνουν. Έτσι δεν είναι. Με αυτούς που ήμουν δεν έχω καταφέρει να με βγάλω. Με όλους τους άλλους που με βγάζουν δεν ισχύει. Έχουμε βαράνε κινητά εδώ πέρα, άντε πάλι από Τουρκία. Παιδιά, τι θα γίνει. Άμα θέλετε, ελάτε εδώ για να την πάρετε τη βάσο ίδια. Τη λέει όλα τα καλά, παιδιά, τα βοηθάμε. Να ξεφύγουν από εδώ. Ξέρω, Δανίλ. Μπήκε και η Μαρία, η φίλη μου, η παπαράτσι, η τρελιάρα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις πέσει ποτέ στα πατώματα για έναν άντρα? Ναι, στην πρώτη μου σχέση πριν πολλά χρόνια. Σε έχει κάνει κομμάτια, δηλαδή ήσουν να... Δεν είναι εύκολο να δεθώ με κάποιον, αλλά όταν δεθώ, ναι, πέφτω. Οπότε αυτό σου συνέβη μία φορά. Ναι. Έτσι όπως το εννοείς εσύ στα πατώματα και τέτοια, ναι, μία φορά. Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί το είχαμε συζητήσει και με τη Δήμητρα αυτό, πριν δύο εβδομάδες που ήταν εδώ, την Αλεξανδράκη. Έχω βάλει σαν ερώτηση αν έχει πληρώσει σε εισαγωγικά ποτέ άντρα. Γιατί η Δήμητρα μου έλεγε ότι έτυχε, είχα μου λέει μία σχέση, γιατί την ρωτούσαν στο chat εδώ συνέχεια ότι σ' αρέσουν οι πλούσιοι άντρες για να κάθεσαι, ξέρω εγώ, και να σε πληρώνουν, να στα παρέχουν όλα. Και είπαμε ότι. Έχω την άποψη. Okay. Εντάξει, δεν είναι κακό κιόλα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πλούσιο. Ακριβώς. Ένα άντρα πρέπει να είναι πιο δυνατό από τη γυναίκα. Δηλαδή, γίνεται η γυναίκα να πληρώνει. Ο άντρα πρέπει πάντα να είναι σε όλα πιο δυνατό. Ακριβώς. Αυτό λέω, αλλά και δεν είναι κακό στην τελική, ας πούμε, να έχεις έναν άνθρωπο που είναι πιο οικονομικά καλά από σένα. Αλλά η Δήμητρα μας είπε ότι της είχε πέσει περίπτωση όπου δεν δούλευε η σχέση που είχε και τον πλήρωνε σε εισαγωγικά εκείνη. Δηλαδή, έβαζε εκείνη τα έξοδα για καφέ. Θα το έκανες ποτέ σου εσύ αυτό? Εννοείται θα το έκανα. Μια σχέση είναι ένα στα δύσκολα με τον άλλον. Και στα καλά και στα δύσκολα. Αλλά δεν θα μ' άρεσε αν το έκανε επίτηδες. Αν όντως είχε την ανάγκη μου και αυτά, εννοείται θα το έκανα. Έχουμε και το Χάρη Λεμπιδάκι στο chat και μου λέει να σου δώσω φιλιά. Πολλά φιλάκια στο Χάρη, αγαπώ Χάρη. Ο Χάρης ο Λεμπιδάκης. Λοιπόν, και είχες ποτέ παρενόχληση από γυναίκες? Ναι, πολλές φορές. Ειδικά στο Βίλα. Αυτό το πράγμα. ειδικά στο Βίλα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί στο Βίλα έχει πιο πολύ ιστορία τέτοια. Πώς δηλαδή? Αν δούλευε στον μπαρ, οπότε ήταν και η επικοινωνία πιο έτσι. Αν είχε παρενόξει. Τελικά βλέπω ότι πολλές. Και ζήλε. Χωρίς λόγο σου έκανε σκηνή δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σε είχε, ας πούμε, αλλά εσύ δεν το ήξερε. Κατά αυτήν ήσουν δική τη. Ναι, ναι. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο διαφημίσεις να πάρουν τα λεφτάκια εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε. Δεν φεύγει. Έχει έρθει και ο Αλέξανδρος Ανώτας, ο οποίος θα είναι σε λίγο κοντά μας. Διαφημίσεις.